Σήμερα η στήριξη στις αρχές και τις αξίες της Κουβανικής Επανάστασης είναι πιο επιτακτική από ποτέ. Απαιτείται να υψώσουμε φωνή υπεράσπισης και αλληλεγγύης προς τον κουβανικό λαό και την κυβέρνησή του, να καταδικάσουμε με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο την υπεριαλιστική πολιτική των ΗΠΑ απέναντι στο νησί της Επανάστασης. Η έμπρακτη αλληλεγγύη είναι καθήκον και χρέος μας. Η αλληλεγγύη είναι το μεγαλύτερο όπλο των λαών. Αν εκλείψει, θα είναι το τέλος του ανθρώπινου γένους. Ζητούμε την άμεση άρση του αποκλεισμού και όλων των κυρώσεων κατά της Κούβας. Να μπει τέλος στις υπεριαλιστικές προβοκάτσιες. Κάτω τα χέρια από την Κούβα. Η Κούβα δεν είναι μόνη της. Με την αλληλεγγύη των λαών, η Κούβα θα νικήσει. Συναγωνίστρες, συναγωνιστές, εν όψη της ολοκλήρωσης της θητείας δύο καλών φίλων του λαού μας και του συνδέσμου μας, της πρέσβυρας της Κούβας στη χώρα μας, Ζέλμης Μαρία Ντομίγκες, και του προξένου Χωσέ Οριόλ Μαρέρο Μαρτίνες, θα θέλαμε να τους ευχαριστήσουμε για τη θετική και επικοδημοτική συνεργασία που είχαμε όλα αυτά τα χρόνια. Είμαστε βέβαιοι ότι κατά την επιστροφή τους στην όμορφη και περήφανη πατρίδα τους θα μεταφέρω στο λαό τους το μήνυμα αγάπης και αλληλεγγύης του δικού μας λαού. Ευχόμενοι καλή τους επιτυχία στις νέες τους θέσεις, θα θέλαμε να τους προσφέρουμε από ένα αναμνηστικό δώρο. Le puso un cerco a la muerte. Aquí se verá la clara, la engaña de transparencia de tu querida presencia. Comandante Che Guevara, y aquí se queda la clara. Με αφορμή τη συγκοπή τη πίτα σήμερα που είχαμε και η Δική Επιτροπή Ρίγη τη Θεσσαλονίκη και ο Ελληνικό Σύνδεσμο. Πρώτον, στέλνουμε την αλληλεγγύη μα στον ηρωικό επαναστατικό λαό τη Κούβα. Και δεύτερον, διατρανούμε την αντίθεσή μα στου υπερελιστικού πολέμου και του σχεδιασμού που αυτή τη στιγμή εξυπαίνονται για ακόμη μια φορά στην Ευρώπη. Δηλώνουμε την ριζική αντίθεσή μα στην ρώσικη εισβολή στην Ουκρανία και απαιτούμε εδώ και τώρα το άμεσο σταμάτημα του πολέμου, αλλά και της εμπλοκή της χώρας μας. Όπως επίσης, εδώ και τώρα, να σταματήσουν να καταργηθεί η συμφωνία για τις βάσεις στη χώρα μας και να μην έχει καμία εμπλοκή η χώρα μας στους σχεδιασμούς του συμπεριστικούς του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των ΗΠΑ. Και φυσικά, απαιτούμε την άμεση επιστροφή όλων των ένστολων στη χώρα μας, από όπου τους έχει στείλει το αστικό κράτος για τα συμφέροντά του και τα συμφέροντα των μονοπωλιακών ομίλων. Επειδή η σημερινή εκδήλωση γίνεται και προς τιμήν του λαού της Κούβας, πιστεύετε ότι σήμερα η Κούβα στέλνει ένα μήνυμα φιλίας, αλληλεγγύης? Ο λαός της Κούβας οπωσδήποτε, μα το έδειξε και πρόσφατα με τη στάση του απέναντι στην πανδημία, που ένας λαός ο οποίος αντιμετωπίζει εδώ και χρόνια τον αποκλεισμό, αυτόν τον σκληρό, τον βάναυσο αποκλεισμό από τις ΗΠΑ, καταφέρνει και στέλνει την αλληλεγγύη σε λαούς που έχουν ανάγκη και που είχαν μεγάλο πρόβλημα με την πανδημία. Αυτό είναι ένα ισχυρό μάθημα για όλους τους λαούς. Τι σημαίνει πραγματικά στην πράξη αλληλεγγύη, τι σημαίνει ένας λαός με διεθνικά χαρακτηριστικά και με αρπαστατικά χαρακτηριστικά, όπως είναι σήμερα ο κουβανικός λαός. Queridos amigos, gracias a la Asociación Ελληνοκουβάνα y al Comité Griego por la Distensión y la Paz en Salónica por organizar este evento de solidaridad con Cuba. Gracias a todos ustedes por acompañarnos hoy. Y Panda. Αγαπητοί φίλοι, ευχαριστούμε τον Ελληνοκουβανικό Σύνδεσμο και την Επιτροπή για τη Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη Θεσσαλονίκης για τη διοργάνωση αυτής της εκδήλωσης αλληλεγγύης με την Κούβα. Σας ευχαριστώ όλους που είστε σήμερα εδώ. Με τον θρίαμβο της Επανάστασης το Γενάρη του 1959, την 63η επέτειο της οποίας γιορτάζουμε σήμερα, η Κούβα πέτυχε την πραγματική της ανεξαρτησία και εθνική κυριαρχία, εκπληρώνοντας έτσι
Τα όνειρα των κουβανών μαχητών της ανεξαρτησίας του 19ου αιώνα, όπως ο Χωσέ Μαρτί, του οποίου η ιδεολογία υπήρξε ουσιαστικό κομμάτι της κουβανικής επαναστατικής σκέψης όλα αυτά τα χρόνια της Επανάστασης. Σε αυτές τις 6 δεκαετίες, το κλειδί για τη νίκη ήταν η ενότητα του λαού γύρω από την πρωτοπορία του, το Κομμουνιστικό Κόμμα και την ηγεσία της Επανάστασης. Ο συνεχής δεσμός και η μόνιμη διαβούλευση με το λαό αποτέλεσε βασικό τμήμα της οικοδόμησης της επαναστατικής γραμμής και των επιτευμάτων που συνέβησαν. Για πάνω από 60 χρόνια, εκτός του αποκλεισμού, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν πραγματοποιήσει ενάντια στην Κούβα απευθείας επιθέσεις, αλλά και σχέδια ιδεολογικής υπονόμευσης. Κάτι που εκδηλώνεται με πολυάριθμες προπαγανδιστικές εκστρατείες και διαστρέβλωση της κουβανικής πραγματικότητας. Παρά τα αναρρύθμιτα προσχήματα που έχουν χρησιμοποιηθεί όλα αυτά τα χρόνια για την εχθρική πολιτική ενάντια στην Κούβα, ο βαθύτερος λόγος που ενοχλεί τις Ηνωμένες Πολιτείες είναι ότι σε απόσταση μόλις 90 μιλίων από τις ακτές τους υπάρχει μια πραγματικά επαναστατική διαδικασία που υπερασπίζεται ακλόνητα την ανεξαρτησία της. Κάτι που για την πολιτική ελίτ στην Ουάσιγκτον είναι απαράδεκτο. Με το πέρασμα των χρόνων, ο αποκλεισμός έγινε σκαλοπάτι για μια σειρά κυρώσεων και νόμων που εγκρίθηκαν από διαδοχικές κυβερνήσεις των ΗΠΑ και οι οποίες είχαν τον ίδιο στόχο. Να καταστήσουν τον κουβανικό λαό πεινασμένο και στερημένο. Να τσακίσουν τη θέλησή του να χτίσει μια ανεξάρτητη και κυρίαρχη πατρίδα. Αυτή η πολιτική συνοδεύτηκε από εκστρατείες προπαγάνδας, προσπάθειες ιδεολογικής υπονόμευσης και ψυχολογικού πολέμου, μέσα από τις οποίες επιχειρείται να παρουσιαστεί το κουβανικό σύστημα ως αποτυχία και οι δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο λαός και που οφείλονται στον αποκλεισμό να χρεωθούν στις κουβανικές κυβερνήσεις. Ο αποκλεισμός επηρεάζει όλο ένα και περισσότερο τις ζωές των Κουβανών. Ο Μπαράκ Ομπάμα ήταν ο πρώτος πρόεδρος των ΗΠΑ που επεσήμανε ότι ήταν ένα αποτυχημένο μέσο που θα έπρεπε να σταματήσει. Απέφυγε ωστόσο να το καταργήσει, παρά το γεγονός ότι είχε τα μέσα της εκτελεστικής εξουσίας να το πράξει. Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ οδήγησε την εφαρμογή του αποκλεισμού στο έπακρο. Επιχείρησε με όλα τα διαθέσιμα μέσα να στραγγαλίσει οικονομικά την Κούβα, εφαρμόζοντας πάνω από 240 μονομερή μέτρα, τα οποία όχι μόνο συνεχίστηκαν κατά την έναρξη και εξέλιξη της πανδημίας του COVID, αλλά εντάθηκαν ακόμη περισσότερο. Προς αυτή την κατεύθυνση, οι Ηνωμένες Πολιτείες εκμεταλλεύτηκαν την κρίση που δημιούργησε η πανδημία λόγω της έλλειψης τουρισμού, που αποτελεί βασική εισοδηματική πηγή για την κουβανική οικονομία. Η νίκη του δημοκρατικού Τζο Μπάιντεν δεν σήμανε καμία αλλαγή στην πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών απέναντι στην Κούβα. Αντίθετα, πρόσθεσε νέα μέτρα και προσπάθησε υπό το πρόσχημα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων να δικαιολογήσει αυτή τη γενοκτονική πολιτική. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι στην πραγματικότητα η ελίτ που έχει την εξουσία στις Ηνωμένες Πολιτείες δεν ενδιαφέρεται για τα ανθρώπινα δικαιώματα ούτε για την ευημερία του κουβανικού λαού. Το μόνο που αιμονικά επιδιώκουν είναι να ανακτήσουν την ηγεμονία που έχασαν σε αυτό το γεωγραφικά προνομιούχο αρχιπέλαγο της Καραϊβικής που αποτελεί φωτεινό σημείο για άλλους λαούς, δείχνοντάς τους ότι ένα διαφορετικό οικονομικό και κοινωνικό μοντέλο είναι εφικτό. Όλοι γνωρίζουμε ότι παρά την ασύλληπτου μεγέθους ζημιά που έχει προκαλέσει ο αποκλεισμός, η Κούβα έχει καταφέρει το αδύνατο. Μετέδωσε την αλληλεγγύη σε πολλά μέρη του κόσμου. Γιατί αν υπάρχει ένα πράγμα που ο αποκλεισμός δεν κατάφερε να σταματήσει, αυτό είναι ο αλτοϊσμός και οι διεθνιστικές αξίες του κουβανικού λαού. Η κουβανική αλληλεγγύη ξεχωρίζει στη μάχη κατά της πανδημίας του COVID, καθώς περίπου 60 ιατρικές ταξιαρχίες της Διεθνούς Μπριγάδας Αλληλεγγύης Χένερι-Ριβ έχουν προσφέρει τις υπηρεσίες τους σε πολλούς λαούς. Η Κούβα και οι επιστήμονές της έγραψαν ιστορία, ιδιαίτερα στον τομέα της βιοτεχνολογίας, με την παραγωγή 5 υποψηφίων εμβολίων, 3 εκ των οποίων χρησιμοποιούνται ήδη για την αντιμετώπιση της πανδημίας. Ήδη πάνω από το 90% του πληθυσμού της Κούβας έχει εμβολιαστεί πλήρως. Σε αυτό προστίθεται το γεγονός ότι είμαστε η πρώτη χώρα διεθνώς με παιδιατρικό εμβόλιο για παιδιά από 2 έως 18 ετών με εξαιρετικά αποτελέσματα. Y agradecemos todos los esfuerzos que puedan hacer en este sentido. El pueblo cubano está consciente de su papel en la historia y la vida del país.
y está dispuesto a defender los logros de la revolución que con tanto esfuerzo y sacrificio se han alcanzado. Τελειώνοντας το χαιρετισμό της, η κυρία Παρέσβης τονίζει: όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, η Κούβα θα παρουσιάσει στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ το ψήφισμα κατά του εγκληματικού εμπάργου των Ηνωμένων Πολιτειών, ελπίζοντας ότι ο κόσμος θα υψώσει και πάλι φωνή κατά του γενοκτονικού αποκλεισμού. Σε αυτές τις στιγμές, η αλληλεγγύη των φίλων της Κούβας, η υπεράσπιση της Επανάστασης απέναντι στις εκστρατείες του ψεύδους και η καταγγελία του αποκλεισμού είναι πολύ αναγκαίες και εκτιμούμε όλες τις προσπάθειες των φίλων μας προς αυτή την κατεύθυνση. Ο κουβανικός λαός έχει επίγνωση του ρόλου του στην ιστορία και τη ζωή της χώρας του και είναι διατεθειμένος να υπερασπιστεί τα επιτέματα της Επανάστασης που με τόση προσπάθεια και θυσίες έχει καταφέρει να κατακτήσει. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλησπέρα και από τον Ελληνοκουβανικό Σύνδεσμο Φιλίας και Αλληλεγγύης Θεσσαλονίκης. Αξιότιμη κυρία Πρέσβυρα της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κούβας, αξιότιμε κύριε πρόξενε, συναγωνίστριες, συναγωνιστές, διάγουμε, όπως όλοι γνωρίζετε, μια περίοδο δύσκολη και επικίνδυνη για τους λαούς, καθώς στην ευρύτερη γειτονιά μας μένεται ο εμπειριαλιστικός πόλεμος προϊόν των οξύτατων ανταγωνισμών των ισχυρών δυνάμεων που για μια ακόμη φορά τη γη ξαναμοιράζουν και με το λαό το αίμα τα σύνορα χαράζουν. Στο μαύρο φόντο αυτών των εξελίξεων, η αναφορά και η υπεθύμηση της Κούβας και της Κουβανικής Επανάστασης αποτελεί αχτίδα φωτός για τους λαούς. Συμπληρώνονται φέτος 63 χρόνια από το θρίαυρο της Κουβανικής Επανάστασης, 63 χρόνια από τότε που ο περήφανος κουβανικός λαός με επικεφαλής τον ανισμόνητο κομμαντάτε Φιτέλ Κάστρο έγινε αφέντη στον τόπο του και ξεκίνησε την οικοδόμηση μιας νέας σοσιαλιστικής κοινωνίας. Έκτοτε όλες οι κυβερνήσεις των ΗΠΑ με την αρρωγή των πρόθυμων συμμάχων τους έβαλαν στόχο να ανατρέψουν την Επανάσταση, να εμποδίσουν τη σοσιαλιστική οικοδόμηση, να παλινοθώσουν τον καπιταλισμό και να επανακτήσουν την ηγεμονία και την εκμετάλλευση της χώρας. Ο οικονομικός, εμπορικός και χρηματοπιστωτικός αποκλεισμός που έχουν επιβάλει η ΗΠΑ παραβιάζει βάναυσα τα ανθρώπινα δικαιώματα του κουβανικού λαού και συνιστά κατάφορη παραβίαση του διεθνής δικαίου, του χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και των ψηφισμάτων της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ που τα τελευταία 30 χρόνια καταδικάζουν σχεδόν ομόφωνα τον αποκλεισμό. Το 2019 η κυβέρνηση Τραμπ προχώρησε σε 242 ενέργειες αυστηροποίησης του αποκλεισμού, σφίγγοντας περισσότερο τη θηλιά στο λαιμό της Κούβας. Το 2020, έτος που ξέσπασε η πανδημία του κορονοϊού, η Αμερικάνικη κυβέρνηση προέβη σε 11 επιπλέον μονομερείς ενέργειες ενίσχυσης του αποκλεισμού. Την πολιτική αυτή κατά της Κούβας συνεχίζει και ενισχύει η κυβέρνηση Biden. Το Γενάρη του 2021 συμπεριέλαβε και πάλι την Κούβα στην κατάκτηστη λίστα των κρατών χορηγών τρομοκρατίας που συντάσσει το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών. Προχώρησε ακόμη περισσότερο. Το περασμένο Ιούλιο η κυβέρνηση των ΗΠΑ σε συνεργασία με την αντικουβανική μαφία της Φλόριντα και μερικά αντεπαναστατικά στοιχεία εντός της Κούβας επιχείρησε να δημιουργήσει καθεστώς αποσταθεροποίησης στο νησί της Επανάστασης και ανατροπής της κυβέρνησης, ενώ δεν δίστασαν να καλέσουν και σε υπεριαλιστική ανθρωπιστική επέμβαση. Η υπεριαλιστική προπαγάνδα επιχειρεί να παρουσιάσει τις ελλείψεις που αντιμετωπίζει η Κούβα ως αποτέλεσμα της πολιτικής της κουβανικής κυβέρνησης. Η πραγματικότητα είναι όμως ότι η βασική αιτία των προβλημάτων είναι ο βάρβαρος αποκλεισμός των ΗΠΑ. Οι κυβερνήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ελλάδα και τα πρόθυμα παπαγαλάκια των μέσων μαζικής ενημέρωσης συμμετέχουν στην αντικουβανική προπαγάνδα με ψεύτικες και δίθεν ειδήσεις και παραπλατικές
φωτογραφίες προκειμένου να στηρίξουν την αμερικανοκίνητη Προβροκάτσια. Η Προβροκάτσια του Ιούλη κατέπεσε, καθώς απέναντι της οθώθηκε ένα λαϊκό τείχος υπεράσπισης της Επανάστασης που απέτρεψε τη δημιουργία χάους όπως επιθυμούσαν οι ΗΠΑ και οι πράκτορές τους. Το ίδιο έγινε και τον περασμένο Νοέμβριο, η άμεση κινητοποίηση του Διεθνούς Κινήματος Αλληλεγγύης προς την Κούβα κατάφερε να αποτρέψει νέες προβοκάτσιες, διατρανώνοντας ταυτόχρονα το μήνυμα ότι η Κούβα δεν είναι μόνη. Έχει την αλληλεγγύη των λαών. Τα γεγονότα αυτά δείχνουν ότι χρειάζεται επαγρύπνηση και εγρήγορση απέναντι στις υπονομευτικές, αντεπαναστατικές ενέργειες που μεθοδεύονται από τις ΗΠΑ και άλλες δυνάμεις. Ο Λιοκουβανικός Σύνδεσμος Φιλίας και Αλληλεγγύης Θεσσαλονίκης βρίσκεται σταθερά στο πλευρό του κουβανικού λαού, καταδικάζοντας στην πράξη τις αντεπαναστατικές υπονομευτικές ενέργειες ενάντια στην Κούβα. Πραγματοποιήσαμε δυναμικές διαδηλώσεις έξω από το προξενείο των ΗΠΑ, δείχνοντας ότι παρά τον αρνητικό συσχετισμό δυνάμεων, το κίνημα αλληλεγγύης μπορεί να πετύχει πολλά. Τον περασμένο Δεκέμβρη, ο σύνδεσμός μας κατήγγειλε δημόσια τις απαράδεκτες μεθοδεύσεις ενάντια στην Κούβα από ομάδα ευρωβουλευτών που επιχείρησαν με ψηφίσματα να συκοφαντήσουν και να δυσφημίσουν το νησί της Επανάστασης. Συναγωνίστρες, συναγωνιστές, παρά τον 60χρονο αποκλεισμό, παρά τα επιπλέον μέτρα και κυρώσεις που επέβαλαν οι κυβερνήσεις Τραμπ και Μπάιντεν, η Κούβα κατάφερε να βγει νικήτρια μέσα από την πανδημία. Αν και μικρή και αποκλεισμένη χώρα κατάφερε να δημιουργήσει 5 εμβόλια κατά του COVID-19, 2 εκ των οποίων χρησιμοποιούνται με εξαιρετικά υψηλά επίπεδα αποτελεσματικότητας και τα άλλα 3 να βρίσκονται σε πειραματικό στάδιο. Είναι η μοναδική χώρα στη Λατινική Ήπειρο, εκτός των ΗΠΑ, που κατάφερε να χαράξει τα δικά της εμβόλια. Βασισμένη στο δημόσιο και δωρεάν σύστημα υγείας, δημιούργημα της σοσιαλιστικής επανάστασης και οικοδόμησης, κατάφερε να έχει τις μικρότερες δυνατές απώλειες, φτάνοντας σε υψηλά επίπεδα εμβολιαστικής κάλυψης 92%. Η Κούβα προστάτευσε όχι μόνο το λαό της από την πανδημία, αλλά πρωταγωνίστησε στη διεθνιστική αλληλεγγύη προς άλλους λαούς. Η κουβανική ιατρική ταξιαρχία Χένριβ βρέθηκε σε πάνω από 40 χώρες του κόσμου, παρέχοντας ιατρικές και νοσηλευτικές υπηρεσίες σε ανθρώπους που είχαν ανάγκη. Σε μια περίοδο που αναδεικνύεται η γύμνια των δημόσιων συστημάτων υγείας στις ισχυρότερες καπιταλιστικές χώρες, όπου κυριαρχεί η εμπαδοματοποίηση της υγείας προς όφελος των μεγάλων επιχειρηματικών συμφερόντων, η μικρή Κούβα μπορεί να περηφανεύεται για το δημόσιο, δωρεάν και καθολικά προσβάσιμο σε όλο το λαό της Εθνικό Σύστημα Υγείας. Αυτό συμβαίνει όταν ένας λαός έχει στα χέρια του τους μοχλούς της οικονομίας, όταν διαχειρίζεται τον πλούτο που παράγει. Σήμερα, η στήριξη στις αρχές και τις αξίες της κουβανικής επανάστασης είναι πιο επιτακτική από ποτέ. Απαιτείται να υψώσουμε φωνή υπεράσπισης και αλληλεγγύης προς τον κουβανικό λαό και την κυβέρνησή του, να καταδικάσουμε με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο την υπεριαλιστική πολιτική των ΗΠΑ απέναντι στο νησί της Επανάστασης. Πάθος απ' τα πάθηκα,
έφωσαν τα λάθη κι άλλο στη μόνη αστροφενιά λαφριά σαν σημαδούρα. Η Κούβα είναι ένα κράτος το οποίο όλοι ονειρευόμασταν να ζούσαμε εκεί και μακάρι να η πολιτική και η πολιτισμική της ταυτότητα να μακραίνει σε όλο τον κόσμο. Την επιρετώ και μ' αρέσει, θα την επιρετώ πάντα και θα παραβρίσκουν πάντα δίπλα της όποτε με καλέσουν. Και ευχαριστώ πολύ τους συλλόγους που με καλούν και με, έτσι, μου δίνουν την έδρα και μπορώ και λέω. Τα μάνα και φωτιά στον κόρβο ποταμό και φωτιά στον κόρβο ποταμό. Ποιο στην Αλαμάνα και φωτιά στον κόρβο ποταμό και φωτιά στον κόρβο ποταμό. Πάρα πολλές φορές στις εκδηλώσεις του. Αγαπάμε τη λατινική, τη μουσική της Λατινικής Αμερικής. Έχουμε επισκεφθεί την Κούβα. Μας αρέσει σαν πολιτισμός, σαν φιλοσοφία, σαν ιδεολογία. Ασχολούμαστε με τη Λάτιν μουσική και εγώ και ο φίλος μου Χουάν, ο οποίος είναι από την Κολομβία. Και πάντα είμαστε πρόθυμοι και συνεργάτες εδώ με τον Ελληνοκουβανικό Σύλλογο που έχουμε ιδιαίτερες συμπάθειες. Το όνομά μου είναι Γιώργος Χατζής, παίζω κιθάρα. Ο Μπάριος θα σας πει περισσότερα, αν θέλετε. Ναι, τόσα χρόνια ερχόμαστε, παίζουμε για τους φίλους μας. Βασικά είναι αδέλφια μας, τόσα χρόνια. Και αισθανόμαστε πάντα πολύ, πολύ καλά, ευτυχισμένοι για αυτό που κάνουμε. Και επειδή επίσης δείχνουμε και την κουλτούρα μας, την λατινοαμερικάνικη, έτσι με τις μουσικές μας, τις ωραίες, τις μουσικές, για χορό. Και αλληλεγγύη επίσης, Γιόρτζ. Έτσι, και χαρά στον κόσμο. Και χαρά στον κόσμο. Ευχαριστώ. Gracias.